Μία από τι γυναίκε που πρωτοστάτησαν για την καθιέρωση του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου στη δεκαετία του 1960 θα εκτιμούσε τα δύο συγκεκριμένα μέτρα για την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών, τα οποία έλαβε η πρώτη γυναίκα πρόεδρο τη Κομισιόν. Η ισορροπία των φύλων ανάμεσα στου επιτρόπου, αλλά και ένα ειδικό χαρτοφυλάκιο για την ισότητα των δύο φύλων, θα είναι χρήσιμα για τι μελλοντικέ γενιέ. Ωστόσο, μια ακτιβίστρια από τη Δανία θα ήθελε πολλά περισσότερα. Η προώθηση του συστήματο των ποσοστώσεων στα κρατη και η δουλειά πάνω σε αυτό, επειδή βλέπουμε ότι μπορεί πραγματικά να λειτουργήσει όπω συμβαίνει στην Επιτροπή, θα ήταν ένα καλό τρόπο να πείσουμε τα κρατη να προωθήσουν περισσότερο την ισότητα των φύλων. Το ντοκιμαντέρ για τη Βαλγίδα Δικηγόρο που αγωνίστηκε για την ισότητα αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών παρουσιάστηκε σε ένα συνέδριο τη Πορτογαλική Πλατφόρμα για τα Δικαιώματα των Γυναικών στη Λισαβόνα. Μια από τι σκηνοθέτηδε, ειδική σε θέματα φύλου, βλέπει μεγάλη εμπλοκή από τη νεότερη γενιά. Είμαι δασκάλα και έχω πολλέ μαθήτριε, οπότε μπορώ να δω ότι είναι πιο σίγουρε για την αξία του και πολύ πιο σίγουρε για τη συμβολή του στη δημιουργία ενό κόσμου που ταιριάζει καλύτερα στι ανάγκε του. Το χαρτοφυλάκιο τη ισότητα αναμένεται να το αναλάβει η Έλενα Ντάλι, πρώην υπουργό τέτοιων θεμάτων στην κυβέρνηση τη Μάλτα θα βρεθεί ενώπιον των Ευρωβουλευτών για ακρόαση την Τετάρτη. Μια Ευρωβουλευτή που θα παρευρίσκεται στην ακρόαση αναφέρει ότι ορισμένοι τίτλοι των χαρτοφυλακίων είναι ασαφεί. Η πρώτη πρόκληση αυτών των ακρόασεων είναι να κατανοήσουμε ποιο είναι το επίπεδο χρηματοδότηση για κάθε μία από τι πολιτικέ. Το δεύτερο είναι να καταλάβουμε τι ακριβεί πολιτικέ που κρύβονται πίσω από του τίτλου που έχουν δοθεί σε καθέναν από του επιτρόπου. Στη νέα Κομισιόν θα δημιουργηθεί ειδική νέα ομάδα εργασίας για την ισότητα των φύλων.